Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο περίμενα πως και πως. Xiaomi Amazfit είναι το Sportwatch, γιατί Sportwatch το λες, της Xiaomi. Xiaomi, πείτε την όπως θέλετε. Είναι η αγγλική version. Πριν από ένα μήνα περίπου, 25 μέρες, έπεσε στα 100 δολάρια ή 100 ευρώ. Δεν θυμάμαι τώρα. Στο Gearbest, το πότε και πάρθηκε. Ήρθε, είναι η αγγλική version, το interface αλλάζει σε αυτή την version, αλλάζει και νομίζω, εκτός από τη γλώσσα που το καταλαβαίνετε φαντάζομαι, είναι στα αγγλικά όλα και δεν χρειάζεται να κάνουμε το κολπάκι το οποίο μας είχε δείξει ο Σωτήρης στο βίντεο που είχε κάνει για το συγκεκριμένο, πολύ χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι η αγγλική έκδοση είναι λίγο πιο ακριβή από την κινέζικη. Οπότε μπορείτε να πάρετε το κινέζικο, να γλιτώσετε 20 δολάρια, κάπου τόσο, 15-20 δολάρια και να πειραματιστείτε, να παίξετε, να τα εγκαταστήσετε. Υπάρχουν και αυτοί που βαριούνται όπως και εγώ καλή ώρα, που απλά περιμένουν κάποια στιγμή να χάσετε μια καλή ευκαιρία και το παίρνουν απευθείας χωρίς πολλά πολλά. Σας ξαναλέω, τιμή μάλλον του συγκεκριμένου είναι γύρω στα 100 δολάρια. Γιατί η Sportwatch δεν είναι 100% smartwatch, φυσικά και έχει τα features όλα του smartwatch, αλλά έχει και GPS tracker, που τα περισσότερα smartwatch δεν έχουν GPS tracker. Το συγκεκριμένο βοηθάει στο να διατηρείτε αναλυτικά αρχεία της φυσικής σας κατάστασης και όχι μόνο, συν όλες τις ιδιότητες που έχει ένα smartwatch προφανώς. Έχω και έχετε δει πάρα πολλές φορές το Mi Band το 2. Είμαι εντυπωσιασμένος. Αυτό που μου αρέσει είναι η προσοχή που έχει δώσει η Xiaomi και συνεχώς βελτιώνει την εφαρμογή, το app στο store και κατ' επέκταση και στο κινητό, με συνεχή update, και το κάνει όλο και περισσότερο προσιτό, του δίνει περισσότερα updates και το ίδιο γίνεται και με αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχει, εκτός του ότι υπάρχει μάλλον μια ενεργή κοινότητα που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να σας δώσει διάφορα άλλα προγραμματάκια να το μοντάρετε, να είναι ένα χιλιαδύο πράγματα. Γιατί αυτό είναι το ωραίο με τα Xiaomi, ότι υπάρχει κοινότητα η οποία υποστηρίζει περαιτέρω παραμετροποίηση να το φέρετε στα μέτρα σας. Γι' αυτό έχει γίνει πασίγνωστη Xiaomi, όχι γιατί είναι τόσο super duper wow ποιοτική, όσο το ότι έχει το καλύτερο value for money και μπορείτε να το πειράξετε και να το φέρετε στα δικά σας δεδομένα και μέτρα και σταθμά. Anyway, σε αυτό το mod έρχεται το ρολόι αυτό, run tracking έχει, έχει heart rate, built-in GPS, σας ξαναείπα, έχει μνήμη μέσα νομίζω 4 GB και 512 RAM, τρέχει Android 4.4 και συνδέεται με το ρολό, με το κινητό σας, το οποίο κατ' επέκταση μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέσω του ρολογιού για να κάνετε κλήσεις, να δείτε τα μηνύματά σας, ειδοποιήσεις σε Facebook κλπ. Είναι πανέμορφο, από πίσω έχει κάποιες βασικές ιδιότητες, activity and sport tracking, αυτό που σας είπα, heart rate, music, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κομμάτια σας, τα μουσικά και να παίξει κατά τη διάρκεια της προπόνησής σας ή οτιδήποτε άλλο εσείς, GPS, water resistance, έχει IP67 certified, είναι ανθεκτικό σε σκόνη, βροχή, splashing and accidental submersion, δηλαδή να σας πέσει κατά λάθος για λίγο για να το ξαναβγάλετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για να το πάρετε και να κάνετε μακροβούτια στη θάλασσα, οπότε θέλει προσοχή, προφανώς είναι ανθεκτικό και στον υδρότα. Η μπαταρία, το αυτό που μου άρεσε στο συγκεκριμένο και το ήθελα είναι η μπαταρία, η οποία κρατάει, και αν μπορείτε να δείτε, γύρω στις 11 μέρες σε αναμονή και 36 ώρες με συνεχή χρήση GPS και heart monitor tracking. Notifications, προφανώς από το κινητό σας, η οθόνη του έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι συνέχεια αναμένη, δεν σβήνει η οθόνη του ρολογιού και κατ' επέκταση δεν μπορείτε να την κλείσετε για να κάνετε οικονομία ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα, και ρυθμίζετε με βάση τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος ώστε εσείς να βλέπετε συνέχεια το τι γίνεται γύρω σας. Έχει την εγγύηση ενός χρόνου. Πολλοί μου έχετε πει κατά διαστήματα για τις εγγυήσεις των Κινέζων και δίνουν ένα μόνο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι τα κινέζικα καταστήματα δίνουν μόνο ένα χρόνο εγγύηση. Αυτό να το ξέρετε όσοι παίρνετε. Και το συγκεκριμένο έρχεται από το Gearbest και link για το οποίο θα δείτε και στην περιγραφή, όπως και για το Mi Band το 2. Και το διατάφτα έρχεται με εγγύηση ενός χρόνου, αλλά πρέπει να επιστρέψεις, αν χτύπα ξύλο, πάθει κάτι η συσκευή, να την επιστρέψεις για να πάρεις πίσω την εγγύηση. Αυτό είναι το μεγάλο κακό των κινέζικων προϊόντων, κυρίως από Gearbest, Banggood κλπ. Εσύ πρέπει να το επιστρέψεις.
Οπότε μπαίνεις σε μια μεγάλη λίστα αναμονής και ταλαιπωρίας. Ceramic case είναι κεραμικό το υλικό που περιβάλλει το ρολόι μας. Μπορώ να πω ότι σαν ποιότητα πακέτου είναι υπερεντυπωσιακό και με το παραπάνω. Έχει ένα αυτοκόλλητο που σταματάει και ανοίγει το ρολόι. Επίσης να σας πω ότι η διάμετρος, το μήκος μάλλον να το θέσω σωστά του λουριού είναι 22 εκατοστά, 22 εκατοστά, 22 χιλιοστά συγγνώμη, που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λουρί από ρολόι 22 χιλιοστών και να το τοποθετήσετε. Ας το βάλω λίγο στην άκρη να δούμε τι έχει μέσα. Δύο sections, δύο περιοχές. Μία λέει USB επάνω, οπότε φαντάζομαι θα είναι το USB της φόρτισης, όπως και βλέπετε. Αυτό εδώ μου αρέσει γιατί το καλώδιο το συγκεκριμένο είναι αρκετά καλό και είναι και πλατή, οπότε δεν θα μπλέκει, δεν θα μπερδεύει. Και έχει μέσα νομίζω και τις οδηγίες Quick Installation Guide. Ναι, Quick Start Guide. Είναι στα αγγλικά. Μόνο αγγλικά, εφόσον είναι η αγγλική version, δεν έχει καν κινέζικα. Κινέζικα, όπως θέλετε, πείτε το. Και στο άλλο κομμάτι είναι η βάση, γιατί φορτίζει με βάση. Δεν μπαίνει plug το USB πάνω στο ρολόι, προφανώς λόγω της αδιαβροχοποίησης που έχει. Οπότε πρέπει να κάθεται σε μια βάση φόρτισης, η οποία είναι αυτή εδώ που βλέπετε με 4 πινάκια και το Amazfit επάνω χαραγμένο. Επίσης, πολλοί με ρωτάτε για τα χέρια μου γιατί έχουν μελάνια και. Η δουλειά μου είναι να είμαι καθηγητής, οπότε να διδάσκω μαθηματικά, φυσική, χημεία κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε από τους μαρκαδόρους και τους στυλούς πολλές φορές πλερώνονται τα χέρια μου, οπότε εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό απλή συσκευασία. Ας δούμε λίγο τα κλασικά. Από το πλάι, από τη μία πλευρά είναι η υποδοχή για το USB, οπότε Micro USB το συγκεκριμένο, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και του κινητού σας. Εντάξει, κουμπώνει αρκετά καλά και εύκολα και φορτιστεί το φορτιστή του κινητού σας προφανώς. Ας δούμε το ρολόι αυτό καθε αυτό. Ένα πράγμα που με χάλασε, αλλά σας ξαναείπα ότι βελτιώνεται αν το δούμε αλλιώς, ότι υπάρχουν δύο είδη λουριών στο Gearbest. Θα σας βάλω και τα λουριά τα προτινόμενα που έχει τα original να το δείτε. Τα οποία εφόσον πρόκειται για sportwatch και το sportwatch όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται αντοχή, γι' αυτό και το μπρασελές του είναι σιλικόνι όπως βλέπετε, από σιλικόνι μάλλον να είμαι πιο σαφής. Για αντοχή, για ανθεκτικότητα, για υγιεινή. Υπάρχουν επιλογές να είναι αυτό μαύρο και κόκκινο το υπόλοιπο, δηλαδή αντεστραμμένο. Επίσης έχω δει με πράσινο, με μπλε, αλλά η πλειοψηφία των λουριών που θα δείτε είναι σιλικονάτα. Με σιλικόνι, από σιλικόνι ξαναεπαναλαμβάνω. Υπάρχουν δύο επιλογές με μπρασελέ, μεταλλικό, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Υπάρχει μία επιλογή νομίζω με ψευτοδερματίνη. Σας ξαναλέω, θα ψάξω να βρω τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, γιατί και εγώ θα πάρω και λουριά και άλλα. Απλά σκεφτόμουν ότι ίσως να χρησιμοποιήσω από κάποια άλλα ρολόγια που έχω για να τα βάλω. Το κακό με αυτό είναι ότι το στυλ του πρέπει να το προσαρμόσεις, να βρεις ένα λουρί κατάλληλο. Anyway, ξαναλέω, 22 χιλιοστά είναι το μήκος του λουριού, οπότε εσείς με 22 εκατοστά λουράκι μπορείτε να κάνετε την αλλαγή σας. Βλέπετε, προεξέχει κάπως έτσι, είναι ιδιαίτερο το στυλ, γι' αυτό είναι το θέμα πώς να το συνδυάσεις. Είπαμε κεραμικό γύρω-γύρω, έχει ένα button εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την περιοχή και το αυτοκόλλητο δείχνει την ώρα και κάποιες πληροφορίες. Είδα ότι κάποια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στην κινέζικη version έχουν βελτιωθεί, νομίζω το Google VR, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, παίζει σε αυτή τη version να έχουν βελτιωθεί και να έχουν τοποθετηθεί στο ρολόι. Από την κάτω πλευρά υπάρχει ο αισθητήρα για τους παλμούς της καρδιάς και όχι μόνο, ο tracker και τα λουριά είναι αφαιρούμενα, έχουν αυτό εδώ το ωραίο το οποίο σε βοηθάει για να τα βάζεις και να τα βγάζεις εύκολα. Φαίνεται ανθεκτικό, η οθόνη του είναι αρκετά ωραία, υπάρχουν και μεμβράνες ζελατίνες, θα ψάξω να τις βρω και αυτές. Ένα πράγμα το οποίο πάντα, το δεν μου άρεσε ποτέ, να σας το φέρω κοντά να δείτε.
Είναι αυτή εδώ η γραμμή. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι για ρολόγια που δεν είναι full κύκλος μέσα, αλλά έχουν αυτήν εδώ την ίσια γραμμή που το κόβουν κάτω. Εδώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι φαίνεται διακριτικό. Δεν φαίνεται κάτι το τόσο μεμπτό. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε αν έχει καθόλου μπαταρία να το ανοίξουμε. Ωραία, ενεργοποιείται. Η οθόνη δεν είναι τόσο φωτεινή όπως βλέπετε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το διακρίνετε εσείς αυτό. Ως η συσκευή μάλλον είναι αρκετά εντυπωσιακή, αρκετά ανθεκτική, αντέχει σε υδρότα και χίλια δύο πραγματάκια. Ξαναλέω, είναι sportwatch, που σημαίνει ότι έχει όλα τα καλά των smartwatch, αλλά και όλα τα συν GPS tracker πάνω, για να μπορείτε να εντοπίζετε τη θέση σας και να παίρνετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές σας δραστηριότητες. Είναι ελαφρύ, δεν είναι βαρύ, οπότε παίζει στο χέρι. Να το βάλω κιόλας 2 λεπτά. Ναι, δεν το νιώθεις, δηλαδή ως ρολόι είναι αρκετά ελαφρύ, είναι αρκετά όμορφο. Βασικά είναι πανέμορφο ρολόι. Αυτό που ήθελα να ψάξω να δω είναι... Στο φέρω όσο πιο κοντά γίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το scan QR code για να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Πρέπει να το κάνω αυτό. Μισό λεπτάκι. Παύση. Λοιπόν, και με τη μαγεία του μοντάζ, η εφαρμογή που ανοίγει είναι αυτή εδώ, να σας τη δείξω. Amazfit. Οπότε εσείς μπορείτε να την κατεβάσετε ξεχωριστά, οπότε ναι, αυτό. Συνδέεται, για να δούμε κιόλας, να κάνουμε το άνοιγμα. Το ρολόι παίζει να συνδέεται με Bluetooth, θέλει το λογαριασμό στο... της Xiaomi, τον οποίο τώρα δεν τον θυμάμαι, πρέπει να κάτσω να τον βρω. Οπότε, anyway, καταλάβατε πώς συνδέεται και γιατί. Ωραία. Να δούμε όμως, το θέμα είναι ότι συνδεθήκαμε. Μήπως πρέπει να συνδεθούμε... Πρέπει να το ρυθμίσουμε πρώτα, οπότε... Δώστε μου 2 λεπτάκια, με τη δύναμη του μοντάζ πάλι. Λοιπόν, επιστρέφοντας και αφού μου πήρε αρκετή ώρα να το εστιάσω λίγο καλύτερα για να το βλέπετε κι εσείς, αφού μου πήρε αρκετή ώρα μπορώ να πω το ρολόι για να το φτιάξω. Έχω να πω τα εξής, για να μπορέσει να συνδεθεί όπως το βλέπετε εδώ πέρα, καταρχήν είναι πολύ σκοτεινό γιατί σας είπα προσαρμόζεται στο περιβάλλον, πρέπει να το συνδέσετε να κάνετε pair. Πήγα να το συνδέσω με το λογαριασμό που είχα στο Mi Band, αλλά έπρεπε να ξανακάνω register στο Amazfit, οπότε κατά πάσα πιθανότητα εσείς που θέλετε να το συνδέσετε πάνω στο Mi account σας ίσως, θα ξανακάνετε register, έχετε το αυτό υπόψη. Έχει μέσα, πήρε λίγη ώρα, με Bluetooth συνδέεται, κάνει pair. Υπάρχουν λίγο κάποιες ρυθμίσεις, το σπάσιμο είναι ότι στην αρχή το ύψος, το βάρος τα βρίσκει στο Imperial, δηλαδή σε inches και, αλλά φτιάχνεται αυτό εδώ μέσα, ρυθμίζεται τις ρυθμίσεις. Επίσης θα ήθελα να, αυτό που είδα είναι ότι έχει πάρα πολλά διαφορετικά και όμορφα μοτίβα. Βασικά είναι πάρα πολύ όμορφα κάποια μοτίβα. Ρυθμίζεται αυτόματα, δηλαδή μπαμ μπαμ όσο μπορείτε να το δείτε. Γενικά υπάρχουν επιλογές να το φτιάξετε όπως θέλετε στα μέτρα σας. Η αλήθεια είναι ότι τώρα βέβαια δεν βοηθάει πολύ και η φωτεινότητα της κάμερας, αλλά νομίζω μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από κάποιες ρυθμίσεις. Έχει όμορφο setup, ανάλογα με το πόσες πληροφορίες θες για μαραθώνιο, strong beat, time travel και χίλια δύο όμορφα πράγματα. Είναι όμορφο. Εξ αρχής, ας πούμε τα πρώτα πραγματάκια που πρόσεξα είναι αρκετά όμορφο, αρκετά πρακτικό. Το ωραίο είναι ότι το app είναι στα αγγλικά εντελώς, οπότε μπορείτε να το συνδέσετε. Στέλνει ειδοποιήσεις για πάρα πολλά πραγματάκια. Γενικά data sync κάνει κατευθείαν. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, παίζει να πήρε και από το Mi Fit ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε για τον καιρό, Fahrenheit, ας το κάνουμε σε Κελσίου εμείς. Confirm. Βρήκε ότι είμαι λίμνο. Γρήγορο το GPS του, πραγματικά πάρα πολύ γρήγορο. Επίσης έχει κάποια widget μέσα τα οποία τα ρυθμίζεται. Έχει system updates. Έβγαλε τώρα για κάποιο λόγο.
οπότε μάλλον έχουμε updating. Λοιπόν, ας είδα λίγο στα γρήγορα, πολύ γρήγορα, θέλω να κάτσω να το κάνω review του τωρινό είναι unboxing και καθυστερεί εξαιτίας των συνδέσεων, αλλά εν ολίγης καταλάβατε ότι χρειαζόμαστε κινητό για να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε και να το ανοίξουμε καταρχήν πρώτα απ' όλα. Οπότε ναι, ας γυρίσουμε λίγο στο ρολόι αυτό καθε αυτό. Λοιπόν, το ρολόι όπως το βλέπετε είναι αυτό εδώ. Αν πατήσω πάνω δεν θα αλλάξει η φωτεινότητά του, το ξαναλέω. Είναι αρκετά σκοτεινό. Εντάξει, θα το ήθελα λίγο πιο φωτεινό. Αν πατήσω το πλήκτρο από κάτω, βλέπετε έχουμε system updates. Κάνει κάποια update το κινητό. Έχει το γερό. Αν το τραβήξω προς τα πάνω, από τα πλάγια δείχνει τα βήματα. Συγχωρήστε με και πάλι για το πως είναι, το φέρω από εδώ να το, ελπίζω να το δούμε. Day steps, activity, συνδέεται και με το κινητό. Έχουμε εδώ πέρα το μενού walk, run, trial run, activities, settings. Εν ολίγης είναι ένα κινητό το οποίο πρέπει να κάτσεις να φας χρόνο για να το ρυθμίσεις και να το φέρεις στα μέτρα σου όπως θες εσύ. Έχει updates, εμένα μου έβγαλε κάποια updates. Έχει κάποια updates που πρέπει να γίνουν. Install now. Ελπίζω να μην πάρει ώρα. Γενικά να το ξέρετε ότι όταν πάρετε ένα καινούριο ρολόι το πιο πιθανό είναι να κάνει τα updates όπως και το Mi Band το 2, γιατί η εταιρεία συνέχεια βγάζει καινούργιες ρυθμίσεις για το, για τον εξοπλισμό της, κυρίως για τα wearables, για τα ρολόγια που έχει, οπότε ναι, το καλό είναι ότι θα είστε up to date συνέχεια. Τώρα, αυτό που δεν είδαμε και δεν είδα και εγώ είναι πώς θα δούμε για τα κινητά να παίρνεις τηλέφωνο και 1002. Θα προσπαθήσω τώρα μόλις κάνει το update να το δούμε και αυτό. Ας ξαναλέω, προς το παρόν θέλω να κρατήσουμε λίγο το unboxing του θέματος. Θέλω να κάτσω να το δουλέψω, να κάνω ένα αναλυτικό review και θέλω να δω και λίγο μετά από μερικές μέρες, εβδομάδες πώς θα δουλέψει, οπότε σίγουρα να περιμένετε ένα αναλυτικότατο review αν είμαι ικανοποιημένος ή όχι από το συγκεκριμένο. Σημειώνουμε, κρατάμε το unboxing τώρα και ναι, ας δούμε τώρα το update του και τι θα κάνει. Λοιπόν, επιστρέφοντας στη συσκευή, συγγνώμη που έχω γύρει όλος μπροστά, αλλά προσπαθώ να δω τι συμβαίνει με το ρολόι για τα updates. Λέει ότι ήταν επιτυχημένο το update. Γενικά να ξέρετε ότι θα σας φάει κανένα μισάωράκι από τη ζωή σας πάνω κάτω περιμένοντας να ψηλοσοταριστεί. Είναι το σπαστικό με όλο αυτό, αλλά γενικά να έχετε την γνώση, ρε παιδί μου, το τι συμβαίνει και τι όχι. Μπορώ να πω ότι το τι είναι στα αγγλικά με βοηθάει και με παρηγορεί περισσότερο από ότι αν ήταν στα κινέζικα. Ας το πάρουμε λίγο τώρα από την αρχή με τα updates όλα να δούμε τι. Αν το πατήσω παρατεταμένα, δεν αλλάζει κάτι. Το πιο πιθανό που περίμενα να συμβεί είναι να άλλαζε το theme. Αλλά το theme από ό,τι καταλαβαίνω αλλάζει από το κινητό. Λοιπόν, ας πάμε. Σένοντας το προς τα εδώ, δεν βλέπω κάποια διαφορά. Προς τα εδώ, πώς έχει κλειδώσει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είχαμε δει και τα βήματα, παραμένουν τα βήματα. Heart rate, βλέπετε ότι music, μετά alarm, βλέπετε εδώ πάνω τις βουλίτσες, weather forecast, λίμνος, πώς θα είναι τις επόμενες μέρες. Κάτι το οποίο είναι υπερβολικά όμορφο, αν το δείτε, δηλαδή και το εικαστικό είναι από πίσω όμορφο. Είναι εντυπωσιακό. Έχουμε πηξίδα, μας λέει που είμαστε. Calibrating. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να κάνεις ένα ολόκληρο κύκλο για να κάνει calibration. Αχα. Τέλος πάντων, βλέπετε και την πηξίδα. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Μετά stopwatch και sleep. Και το τελευταίο, training center. Γενικά από ό,τι είδατε από αυτή την πλευρά έχουμε όλο το set της υγείας. Πάμε τώρα από εδώ.
Έχουμε sports, run, walk, run, indoor, σε διάδρομο, bike, bike indoor, trail run, ελliptico, το οποίο θα το δοκιμάσω αργότερα εγώ, και διάφορα activities και τα settings. Ποια settings, είμαι περίεργος να δω τι έχουν. Έχουμε για ξυπνητήρια και 1000 πραγματάκια. Πώς βγαίνουμε, γυρίζουμε πάλι την ίδια πλευρά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Ωραία, 1, 2. Ωραία, οπότε όπως βλέπετε τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά. Τώρα, αυτή την πλευρά έχουμε κάποιες βασικές γρήγορες πληροφορίες για υπηρεσία, για να ρύθμιση πτήσης, λειτουργία πτήσης, νομίζω η φωτεινότητα. Βιάζεται να γυρίσει πάλι στην αρχή του. Η αλήθεια είναι ότι η απόκριση δεν είναι ότι πιο άμεσο, πρέπει να το ξεκλειδώσει από κάτω προφανώς. Οπότε ναι, και εδώ πέρα έχουμε κάποιες γρήγορες πληροφορίες για το ρολόι. 2 πιθανές ρυθμίσεις, το βλέπετε και πάνω. Γυρνάμε πίσω, από την κάτω πλευρά βλέπουμε τα notifications, βλέπετε no item. Τώρα, αυτά εν ολίγης είναι τα γρήγορα. Θα μου πεις, Κώστα, τι γίνεται με το κινητό, αν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο ή να χειριστείς το κινητό σου. Από όσο ξέρω μπορείς να το κάνεις. Αν και ξαναλέω, το συγκεκριμένο είναι Sportwatch. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάτσω να το επεξεργαστώ. Είναι η πρώτη επαφή. Το έχω πει πολλές φορές, το συγκεκριμένο κανάλι είναι αποκλειστικά και παρουσιάζει την εμπειρία ενός χρήστη την πρώτη στιγμή που θα πάρει κάτι στα χέρια του, χωρίς πολλές πληροφορίες, γιατί και σε όλα τα πράγματα δεν μπορούμε να είμαι super ενημερωμένος. Οπότε θα μου επιτρέψετε να κάνω το αναλυτικό review, να το δουλέψω, να δω πώς χειρίζεται. Πολλά πράγματα κατά τη χρήση τα μαθαίνουμε. Εν ολίγης, εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπω. Γενικά δεν μου αρέσει να χειρίζομαι το κινητό μου ούτως ή άλλως από το ρολόι, αλλά δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Στο μοντάζι σου να τα επεξεργαστώ λίγο, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Απλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περιμένετε και αναλυτικό review και εμπειρίες πρώτης χρήσης και 1000 πραγματάκια. Αυτά από μένα, γενικά είμαι εντυπωσιασμένος. Θα έχετε στην περιγραφή πληροφορίες για το ρολόι, τα link, θα σας ψάξω να σας βρω πιθανά λουριά, θα σας ψάξω να βρω ζελατίνες, ελπίζω η οθόνη του να μην είναι να σας κρατσάρει εύκολα. Τέλος πάντων, προς το παρόν να πω την αλήθεια, μου αρέσει και το στυλ του και όλα. Θα δούμε όμως και στην πάροδο του χρόνου τι θα λέει, γιατί όλα είναι ωραία όταν είναι καινούργια, αλλά κατά τη χρήση τους, αν αξίζουν ή όχι, θα το δούμε. Τσεκ τεκνά, ήμουν ο Κώστας, ίσως να βγει και λίγο παραπάνω μεγάλο, αλλά είναι οι δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την πρώτη σύνδεσή του και λειτουργία του συγκεκριμένου ρολογιού. Κάτι το οποίο θα το δείτε και εσείς ούτως ή άλλως. Οπότε καλό θα ήταν όσοι θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να το πάρετε αυτό, να είστε προετοιμασμένοι για το τι θα αντιμετωπίσετε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing και εμείς. Από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά!